Πού μπορούμε να σταθούμε στην κακότητα της ΑΕΚ, εκτός από ένα Ναι. πολύ καλό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Ναι. πρώτον, είναι πολύ δύσκολο παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει μία φιέστα στο ΑΚΑ και άλλη μία μετά τη Ριζούπολη. Είναι πολύ δύσκολο να έχουν την αυτοσυγκέντρωσή τους σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Ναι, αλλά τώρα τη συγκέντρωση τώρα. Είναι πτώματα πρώτον. Ήτανε ακόμα στα πανηγύρια, Είναι ήταν πτώματα. ήτανε εκτός ρυθμού, Ναι. έτσι, ήτανε Είναι εκτός πτώματα ρυθμού. πρώτον. Διαλυμένοι βιολογικά. Δεύτερον, ο άλλο έρχεται με τι σακούλε τι μαύρε και φέρνει λεφτά. Και ο άλλο με τι σακούλε τη μαύρα και φέρνει σπόρια. Και ο άλλο δεν φέρνει ούτε σπόρια. Είναι μεγάλο γύφτο ο Μελισανίδη. Ο Λάζαρο και ο Βράνιε, αλλά και ο Χιμένεθ, νομίζω ότι του δώσανε ένα καλό μάθημα να πούμε. Τρώει, δηλαδή τρώει ο Χιμένεθ του λέει τσιγκουναρά. 4-4-2 αυτό, 4-4-2 κι εγώ. Δεν παίζω την κότα. Αυτό που έκανε ο Χιμένεθ δεν κρύβομαι. Δεν παίζω κρυφτό. Παίζω box to box. Δηλαδή βαράει, βαράω. Πικ πονγκ που κάνουμε στο box. Πικ πονγκ. Πήγε τα μέτρα στο παιχνίδι του ΠΑΟ καθαρά. Ναι. Εντάξει, δεν δηλαδή η ΑΕΚ θα έπρεπε να πάει σε ένα στυλ αργοπορία του ποδοσφαίρου. Πολλά φάουλ. Περίμενε ρε, εσύ. Ναι. Η ΑΕΚ περίμενε. Έπαιξε 4-4-2. Λάθος. Box to box. Ακόμα και να πήγαινε στην κόντρα που λες εσύ. Ποιος ναι. θα βγάλει κόντρα. Ο Μπακασέτας. Ο Μάνταλος. Ναι, όχι, όχι. Box ο Σιμόες. Ποιος θα κάνει ναι. την κόντρα. Θέλω να σου πω τι κόντρα να κάνουν. Πήγε η ΑΕΚ ανοιχτά. Να παίξει ανοιχτά και ο ΠΑΟΚ. Πόσα βάλω και όσα φάω στα ίσια. Ούτε παγίδες, ούτε μαρκαρίσματα, ούτε καθυστέρηση ρυθμού. Γιατί τη συμφέρει ο χαμηλός ρυθμός, ούτε πολλά φάουλ, ούτε στον τζαμπουκά. Δηλαδή πήγε το παιχνίδι εκεί που βολεύει τον ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν ο Χιμένεθ έμεσα, τσιγκουναρά, σου πήρα πρωτάθλημα με αυτούς εδώ. Που αν τους βάλω να παίξουν 11 με 11 στα ίσια τον ΠΑΟΚ, θα μου κάνουν τον το πάτο σαν τον πηγάδι του με λιγαλά. Έτσι τέτοιον. Τσιγκουναρά, Βράνιες. Ναι. Τι θες με κάνεις μαγκές. Φάει την αποβολή. Φάει την αποβολή γιατί η ΑΕΚ 11 με 10, η κακή ΑΕΚ από τη μεριά ένα του Κρέσπο. Ένα στραβό μπορούσε να ένα πει. Στραβό 15, να το πάει 15 λεπτά έμενε. Και επειδή 11 με 10 να το πάει στα πέναλτι και έτσι όπως ήταν ο Μπάρκας εχθές σε καλή κατάσταση να σου φάει το κύπελο. Ναι. Και ο Λάζαρος, τσιγκουναρά, τι θες, δεν θες να με δώσεις 50 χιλιάρια παραπάνω και με βάλεις το 67, πού να τρέξεις. Αφού έχω καμιά κλωστιά για να μην χάσω τη μεταγραφή στο λιμάνι. Γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ τρώνε σίδερα και θέλουν να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι και είναι. Συνέχισε, Χατζηνάκου, δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι ναι. και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν.
Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.